We'll be right back.
Και αφορά την στρατηγική ανάπτυξη του Συλλόγου όπως την έχουμε οραματιστεί ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συμπληρώνει τις τρεις πρώτους μήνες θητείας. Είναι δεδομένο ότι κάποιοι φίλοι και εχθροί θα περίμεναν σήμερα το 2024 να μην υπήρχε Ηρακλής. Ανταυτού και υπάρχει Ηρακλής και έχουμε την ευχέρεια να αναπτύξουμε τη στρατηγική που θέλουμε να ακολουθήσουμε και τους στόχους που έχουμε ως Σύλλογος για τα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στρατηγική θα την αναπτύξει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη Ηρακλή, ο Γιώργος Χατζινάκος, ο οποίος ετοιμάζει και πολύ ενδιαφέροντα slides για να μας παρουσιάσει. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μας τιμή που παρευρίσκεστε όλοι και όλες εδώ πέρα, σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Σας θέλουμε κοντά μας. Τέτοιου τύπου εκδηλώσεις θα γίνουν αρκετές στο επόμενο διάστημα. Αλλά σήμερα σας καλέσαμε γιατί το νέο του ΓΣ Ηρακλής συμπλήρωσε τρεις μήνες παρουσία στα γραφεία και ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα προς την επίτευξη των στόχων μας. Σήμερα σας καλέσαμε εδώ πέρα για να σας παρουσιάσουμε τους στόχους της στρατηγικής ανάπτυξης την οποία έχουμε συνδιαμορφώσει και πιάνει από το διάστημα 2024, από φέτος δηλαδή, μέχρι το 2029. Έχει έναν ορίζοντα 5 χρόνων. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και ποια είναι τα επόμενα βήματα και δράσεις που ετοιμάζουμε και όπως είπα και προηγουμένως, σας θέλουμε όλους και όλες δίπλα μας. Το προηγούμενο Οκτώβριο συνέβη και ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και για όλους εμάς και πιο συγκεκριμένα για το παδικό κίνημα του Συλλόγου. Μια ιστορική φιγούρα του Συλλόγου έφυγε από κοντά μας, ο Μάκης Σαρλής, και τότε συγκεντρωθήκαμε στο Ιβανόφιο και δώσαμε όλη μια υπόσχεση ότι έχουμε χρέος και καθήκον να κάνουμε τον Ηρακλή τεράστιο. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Ένας Ηρακλής που πέρσι συμπλήρωσε 115 χρόνια ιστορίας, 115 χρόνια ύπαρξης σε μία πόλη με μια τόσο μεγάλη ιστορία που φτάνει βαθιά και αγγίζει τις ρίζες των δέντρων της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη και Ηρακλής είναι το ίδιο πράγμα.
με τη φωτιά που καίει, που έκαιγε κάποτε από το Καφτατζόγλιο, ψηλά, να είναι ακόμα ζωντανή, με στιγμές που το πέταλο γέμιζε με χρώματα και τραγούδια, με κορεό και χιλιάδες κόσμου να στέκονται δίπλα σε αυτή την ομάδα, σε αυτόν εδώ το σύλλογο, με πάρα πολύ μεγάλες εκδρομές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αυτός ο λαός, ο τεράστιος, βρέθηκε από τη Σαλόνια να παίζει στα Σαλόνια. Παρ' όλα αυτά, ο λαός είναι ακόμα εδώ δίπλα στην ομάδα και, και ακολουθάει τον Ηρακλή παντού, όπου και να παίζει, σε όλα τα αθλήματα, βρίσκοντας το οποιοδήποτε τρόπο και μέσο να παρακολουθήσει την ομάδα και να τη στηρίξει με όλη τη δύναμη στο να κατακτήσει τη νίκη. Βλέπετε, για παράδειγμα, αυτή τη φωτογραφία από τον πολύ εφάνταστο τρόπο που βρήκαν οι οπαδοί μας για να παρακολουθήσουν την ομάδα μέσα σε ένα φορτηγό, παύλα, κοτέτσι, να το πούμε. Είναι ο ίδιος ο λαός που πριν 10 χρόνια βρέθηκε κατά χιλιάδες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για να αγωνιστεί για τα δίκαια αιτήματα κατά της αδικίας που μέχρι και σήμερα συνεχίζει και μαστίζει το Σύλλογο. Χιλιάδες κόσμου που γνωρίζουμε, και όσοι και όσες είστε σήμερα εδώ και όσοι μας ακούτε από το ίντερνετ, ότι είναι ακόμα εδώ πέρα δίπλα μας, περιμένει ένα κίνητρο για να ξαναζωντανέψει και να έρθει εδώ κοντά μας. Η σημερινή εκδήλωση είναι και επίσης ένα κάλεσμα να αγκαλιάσετε την προσπάθεια που ήδη έχει ξεκινήσει. Και να κρατήσουμε βαθιά μέσα στο κεφάλι μας και στο νου μας, ότι τις καλύτερες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα, τα καλύτερα έρχονται και θα έρθουν μόνο όταν είμαστε όλοι και όλες εμείς εδώ κοντά στο Σύλλογο, αποφασισμένοι για να το φτάσουμε εκεί που αξίζει. Έχοντας ένα όνειρο φυσικά, εδώ και γενιές, για να ολοκληρώσουμε, το οποίο είναι το να φτιαχτεί το νέο γήπεδο του Ηρακλή στους Χορτατζίδες. Ένας τόπος που μέχρι και σήμερα, φαντάζει κάπως έτσι, το ξέρετε καλά, είναι ο τόπος που χτυπάει η καρδιά του ιστορικότερου σωματείου της Θεσσαλονίκης, αλλά και της χώρας όλης. Είναι ακόμα ζωντανός ο Ηρακλής, και αυτό πρέπει να το δούμε στα νέα τμήματα που έχουμε, με χιλιάδες παιδιά να κατακλείζουν τις εγκαταστάσεις μας κάθε μέρα, αλλά και νέους πρωταθλητές και πρωταθλήτριες που μέχρι και σήμερα κατακτούν τα μετάλλια και τις πρώτες θέσεις σε πανελλήνια και με πολλές συμμετοχές ευρωπαϊκά και σύντομα και σε Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτή είναι η δύναμή μας σήμερα. Με μια νέα διοίκηση που δείχνει να είμαστε πάρα πολύ ενεργοί σε πάρα πολλά ζητήματα, μπορεί να μας βρείτε καθημερινά σχεδόν στα γραφεία, αλλά και με ένα οπαδικό κίνημα που συνεχίζει γεμίζει το Ιβανόφιο, συνεχίζει να εντυπωσιάζει όλο το κοινό της Ελλάδας με... Παρακαλώ. Και να γεμίσει το Ιβανόφιο που μέχρι σήμερα αποτελεί το κάστρο μας. Έτσι, σιγά σιγά, αυτό που κάνουμε είναι να χτίζουμε το νέο Ηρακλή, το νέο Γυμναστικό Σύλλογο, και να ανοίγουμε τον δρόμο για τα καλύτερα που έρχονται μπροστά μας. Και γι' αυτό τον λόγο, πριν καν βγούμε στη νέα διοίκηση, συγγράψαμε μια στρατηγική ανάπτυξης, την οποία και θα σας παρουσιάσω σε λίγα λεπτά αμέσως τώρα. Εκεί που ξεκινάει η στρατηγική, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αρχίσουμε να θεωρούμε δεδομένο και να αρχίσουμε να το μοιράζομαστε με όλους και όλες που ξέρουμε. Ο Ηρακλής μπαίνει σε μια νέα εποχή, μια νέα εποχή συμμετοχής και συνεργασίας, που χρειάζεται τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Και ποιοι είναι αυτοί οι φορείς? Είναι φυσικά τα αθλητικά τμήματα, έχουμε 15 αθλητικά τμήματα, με 15 φόρους, 69 προπονητές και προπονήτριες, χιλιάδες αθλητές και πάρα πολλούς γονείς. Έχουμε τις οργανώσεις που τόσα χρόνια είναι δίπλα στο Σύλλογο και πάνω απ' όλα τους συνδέσμους, και τα μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου που από εδώ και πέρα σας θέλουμε κοντά μας. Και θέλουμε να αρχίσουμε να γράφουμε νέα μέλη στο Σύλλογο. Είναι ένας από τους στόχους που έχουμε θέσει για να πετύχουμε το επόμενο διάστημα. Επίσης είναι και οι φύλαθλοι, οι αγνοί φύλαθλοι, αλλά και η ευρύτερη γειτονιά των Χορτατζίδων. Αυτή είναι οι 40 εκκλησίες, η Δόξα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται γύρω από την περιοχή. Και άλλοι κοινωνικοί εταίροι που θα αναλύσουμε αργότερα.
τι θέλουμε να κάνουμε ή τι κάνουμε αυτό το διάστημα είναι ότι δημιουργούμε μια δυναμική και διευρυμένη κοινότητα ανθρώπων που έχει ως στόχο να αναζωογονήσει τους χορταζίδες. Εκεί που είπαμε ότι χτυπάει η καρδιά τους συλλόγου σήμερα κάθε μέρα. Ποιοι είναι οι στόχοι της στρατηγικής μακροπρόθεσμη? Αρχικά είναι η κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα του συλλόγου, αλλά και η δημιουργία νέου γηπέδου. Και όπως ήδη γνωρίζετε, η Επιτροπή για το γήπεδο των Χορτατζίδων έχει ήδη συσταθεί από τις 6 Δευτέρου. Και τώρα λίγο να δώσω τον... Και εδώ σας παρουσιάζουμε τα γήπεδα, τα σχέδια του νέου γηπέδου. Είναι μια πραγματικότητα, έχει γίνει μια προμελέτη. Και τώρα περιμένουμε να περάσουμε στη φάση της μελέτης. Θα περάσω τώρα λίγο το λόγο στον Αλέξανδρο τον Οικονομίδη για να σας μιλήσει λίγο για το γήπεδο. Εδώ και κάποια χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια από το Γάμος Ημερακλής σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Έχουμε φτάσει στη φάση που έχουμε μια προμελέτη και πλέον προσπαθούμε να μπούμε στο επόμενο στάδιο που είναι της μελέτης. Το γήπεδο, όπως βλέπετε εδώ πέρα στην παρουσίαση, είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, ένα κλουβί στα πρότυπα του Ιβανοφίου, αλλά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, με στόχο ουσιαστικά να αξιοποιήσουμε τα τρία από τα βασικά πλεονεκτήματα, τα βασικά πλεονεκτήματα του συλλόγου, το οποίο είναι η ιστορία του Ηρακλή, το γεγονός ότι είναι η ομάδα της Θεσσαλονίκης και όχι μια ομάδα συνοικίας, άρα το να παραμείνει στο ιστορικό του χώρο. Και το άλλο πλεονέκτημα που το βλέπουμε και το βλέπει όλη η Ελλάδα, να μην πω και όλη η Ευρώπη, είναι την καυτή έδρα του Ιβανοφίου όλα αυτά τα χρόνια σε ένα κλειστό γήπεδο που οριακά τον χωράει. Κάτι να γίνει κάτι αντίστοιχο για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή, το οποίο θα είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μια καυτή έδρα με χωρητικότητα που ακόμα δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε ακριβώς, γιατί προφανώς τα μέτρα του Χορτατζίδων δεν είναι πολλά και προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε κάθε εκατοστό που υπάρχει διαθέσιμο. Άρα μιλάμε για μια χωρητικότητα 12 με 14.000 θέσεων που θα παράλληλα πέρα από το ποδοσφαιρικό γήπεδο θα έχει κάποιους χώρους πολιτισμού, θα είναι επιτέλους το Μουσείο του Ηρακλή για να στεγάσει την τεράστια ιστορία που έχει, να έχει μπουτίκ, προπονητήρια. Και παράλληλα μαζί με το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο θα γίνει ένα καινούριο Ιβανόφιο στη θέση του παλιού, το οποίο Ιβανόφιο θα είναι ένα πολυχρηστικό, ένας χώρος, πολυχώρος, ο οποίος θα έχει μια έδρα λίγο μεγαλύτερη από το υπάρχον, άρα θα μπορούν να διεξάγονται ευρωπαϊκοί αγώνες σε αυτό το κλειστό γυμναστήριο. Θα είναι δηλαδή 3.000 θέσεων, που είναι το ελάχιστο που χρειάζεται από τη FIBA και την ULEB για το ULEB Cup. Και αντίστοιχα θα έχει το ύψος για να μπορούν να γίνονται αγώνες βόλεϊ, που ήταν το απαγορευτικό και για διεθνείς αγώνες στο Κατσάνιο, αλλά και το Ιβανόφιο, που ανάγκασε το τμήμα βόλεϊ στη μεγάλη ομάδα να μετακινείται είτε στον Εύοσμο, ξέρω εγώ, ή αργότερα στη Μίκρα. Λοιπόν, ένα λοιπόν Ιβανόφιο χωρικότητας 3.000 θέσεων, που παράλληλα θα έχει και ένα βοηθητικό κάτω από τις κερκίδες, το οποίο θα μπορούν όμως να γίνονται αγώνες υποδομών, έτσι ώστε να μπορούν τα δύο βασικά τμήματα του συλλόγου σε κλειστό χώρο να μπορούν να αναπτύξουν τις ακαδημίες τους χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Και από την άλλη πλευρά θα υπάρχει και μία αίθουσα κολυμπητήριο για πισίνα εκμάθησης και baby swimming, η οποία θα είναι και αυτή ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διαθέτοντας τέτοιο χώρο στο κέντρο της πόλης για να μπορεί να δώσει μια μεγαλύτερη όθηση στα αθλήματα του υγρού στίβου. Ο χώρος αυτός, πέρα από όλα τα άλλα, θα αξιοποιείται όπως ήδη αξιοποιείται το Ιβανόφιο και θέλουμε να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο για πολιτιστικές εκδηλώσεις, και να παραμείνει αυτή η καυτή έδρα, η οποία θα δίνει για πάντα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και για τα τμήματα μπάσκετ και βόλεϊ, αλλά και να αξιοποιείται για εμπορικές χρήσεις, έτσι ώστε να μπορεί ο σύλλογος να είναι βιώσιμος. Και ένα ακόμα βασικό στοιχείο που θέλουμε να προωθήσουμε για το νέο Ιβανόφιο είναι ότι γνωρίζουμε ήδη ότι η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ σημαντική έλλειψη από
πολιτιστικούς χώρους οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλες συναυλίες και θεωρούμε ότι το Ιβανόφι μπορεί να αποτελέσει ένα τέτοιο χώρο. Γι' αυτό έχουμε και στο μυαλό μας το πώς το νέο γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ θα μπορέσει να φιλοξενήσει τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, που ήδη γνωρίζουμε το πόσο σημαντικές εκδηλώσεις έχουν γίνει για πάρα πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές ομάδες της πόλης μας, καθώς και για τις ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων του συλλόγου που ανά καιρούς χρησιμοποιούν το γήπεδο με κάποια άλλη χρήση εκτός της αθλητικής. Τώρα, όπως κάθε στρατηγική, πρέπει να είμαστε μεθοδικοί και έχουμε ορίσει 6 συγκεκριμένους στόχους, που ο πρώτος και κύριος ίσως είναι η βιωσιμότητα και ενίσχυση των αθλητικών τμήματων, για την οποία έχουμε ήδη κάνει πάρα πολλές κινήσεις. Είναι η χωρική αναζωογόνηση των χορτατζίδων, να γεμίσουμε, θέλουμε, τις χορτατζίδες νέες χρήσεις, νέες ομάδες, κόσμο νέο και όχι μόνο προπονητές, όχι μόνο επαγγελματίες αθλητές, αν και έχουμε μια αρκετά μεγάλη παραγωγή νέων πρωταθλητών. Θέλουμε όμως να δώσουμε και χρήσεις ερασιτεχνικές στον ευρύτερο χώρο. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα το κάνουμε μέσα από τη λεγόμενη διαδικασία χτισήματος κοινότητας και της ενίσχυσης κοινωνικής συμμετοχής και μέσα από την επικοινωνιακή και ψηφιακή αναβάθμιση, που όπως ήδη έχετε παρατηρήσει, έχουμε κάνει πάρα πολλά μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, ένα σημαντικό σημείο που θέλουμε να τονίσουμε είναι οι νέες συνεργασίες που θέλουμε να κάνουμε, είτε με πανεπιστημιακά ιδρύματα, είτε με δημόσιους φορείς όπως σχολεία, βιβλιοθήκες, το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, πολιτιστικούς συλλόγους, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Ήδη είμαστε μια διαδικασία σύναψης σύμφωνων συνεργασίας και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να στηρίξουμε συνέχεια. Και ένας τελευταίος στόχος, αλλά πολύ σημαντικός, είναι η νομική, επικοινωνιακή και ηθική προστασία του Γυμναστικού Συλλόγου, που όπως γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Σύλλογος λιδωρείται από εσωτερικούς και εξωτερικούς, ας το πούμε, εχθρούς. Και από εδώ, ευθύνη της νέας διοίκησης είναι να προστατεύσει με άμεσους τρόπους όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Η πρώτη βασική ερώτηση που θέσαμε ως νέα διοίκηση είναι: ποιος είναι ο Ηρακλής σήμερα? Θα είμαστε ειλικρινείς μαζί σας, όταν μπήκαμε στα νέα γραφεία δεν βρήκαμε τίποτα. Δεν βρήκαμε καταγραφές, δεν βρήκαμε απογραφές, δεν γνωρίζουμε το ποιοι συμμετέχουν στο Σύλλογο σήμερα, πόσους αθλητές έχουμε, δεν υπάρχουν οργανωμένες βάσεις δεδομένων. Είμαστε πάρα πολύ πίσω στο να σας πούμε και εμείς σήμερα στο ποιος είναι ο Ηρακλής σήμερα. Και εδώ έρχεται το πρώτο στόχος της στρατηγικής, που είναι όπως είπαμε προηγουμένως, η βιωσιμότητα και ενίσχυση των αθλητικών τμήματων. Τι κινήσεις κάνουμε σε σχέση με αυτό? Αρχικά πρέπει να αναλύσουμε τα υφιστάμενα αθλητικά τμήματα. Είμαστε σε μια διαδικασία καταγραφής του αριθμού των προπονητών, της απόδοσης, των εσόδων, των εξόδων. Καταγράφουμε με τη βοήθεια και συνεργασία των προπονητών και των οφόρων τις δυνάμεις και τις αδυναμίες, καθώς και τα ζητήματα, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κάθε τμήμα. Άμα δεν τα έχουμε καταγεγραμμένα όλα αυτά, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το ποιος είναι ο Ηρακλής. Στη συνέχεια, ένα πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και νευραλγικό σημείο της στρατηγικής, είναι ότι πολύ πολύ σύντομα θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε βιώσιμα μοντέλα οικονομικής διαχείρισης μέσα από την κεντρική διαχείριση του προϋπολογισμού των αθλητικών τμήματων. Θα πω αμέσως σε λίγο το τι είναι αυτό. Μόλις αυτά ολοκληρωθούν, θα είμαστε σε θέση να καταθέσουμε πλάνα βιωσιμότητας για το κάθε τμήμα, αλλά και να δημιουργήσουμε νέα οργανογράμματα λειτουργίας των αθλητικών τμήματων. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Στη συνέχεια, θα είμαστε σε θέση να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με νέους αθλητικούς επιστήμονες για την ευρύτερη στελέχωση των ακαδημιών, αλλά πάνω απ' όλα μέσα από εργαλεία πρόσληψης και ανοιχτές διαδικασίες. Χρειαζόμαστε βιογραφικά, να δούμε στο μέλλον, από ανθρώπους που είναι ικανοί και ικανές να συμβάλλουν στους στόχους της στρατηγικής. Και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να συζητήσουμε, και ήδη το έχουμε κάνει με ένα μέλος του ΓΣ, τις πιθανότητες δημιουργίας νέων αθλητικών τμήματων. Βέβαια, κάθε νέο αθλητικό τμήμα απαιτείται να καταθέσει ένα πλάνο βιωσιμότητας, γιατί τι συμβαίνει τόσα χρόνια σε αυτό το σύλλογο? Υπάρχουν τμήματα τα οποία δεν είναι βιώσιμα και εξαρτούνται οικονομικά από άλλα τμήματα. Έτσι,
το ένα τμήμα χρηματοδοτεί τα άλλα και υπάρχουν πάντα ζητήματα και πάρα πολλές συγκρούσεις ανά δεκαετίες. Τι επίσης έχουμε κάνει που έγινε για πρώτη φορά στα 115 χρόνια ιστορίας αυτού του συλλόγου, ήταν ότι συναντήθηκαμε πρώτη φορά σε ένα κοινό τραπέζι μέλη της διοίκησης με όλους τους εφόρους. Συζητήσαμε, μιλήσαμε για τη στρατηγική και αυτή τη στιγμή οι έφοροι μας καταθέτουν τις ειδικές φόρμες καταγραφής που έχουμε ετοιμάσει για να αναλύσουμε όλα αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως. Στο ίδιο πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε πριν μερικές εβδομάδες, 9 Δευτέρου, και η πρώτη συνάντηση με τους προπονητές. Δεν είναι μόνο αυτοί οι προπονητές. Υπήρχαν πάρα πολλοί που παρακολουθήσαν την εκδήλωση και ιντερνετικά. Παρ' όλα αυτά, τέτοιου τύπου συναντήσεις με τους προπονητές πρέπει να συνεχίζουν να γίνονται και να μπουν όλοι στο ίδιο μήκος κύματος που θέλουμε να προωθήσουμε. Και τους έφορους και τους προπονητές τους ενημερώσαμε σχετικά με τις νέες πολιτικές που σήμερα μπορεί να μην ισχύουν, αλλά όλοι είναι έτοιμοι με το που πατήσουμε το μπλε κουμπί να αρχίσουν να ισχύουν. Ποιες είναι αυτές οι βασικότερες πολιτικές? Σας έχουμε δώσει πάρα πολλά έγγραφα να παρακολουθήσουν. Θα μοιραστούμε μαζί σας τα βασικότερα που νομίζω ότι είναι αυτά που σας ενδιαφέρουν. Η κεντρική οικονομική διαχείριση και η εγγραφή των αθλητών και των αθλητριών κατευθείαν στο Γυμναστικό Σύλλογο και μέσα από νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές καταγραφής. Ο στόχος μας είναι η κεντρική οικονομική διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο χρονικό διάστημα όλοι οι προπονητές και όλοι οι έφοροι θα πρέπει να προσληφθούν από το Γυμναστικό Σύλλογο και η ίσπραξη των χρημάτων των παιδιών να γίνεται κεντρικά από το Γυμναστικό Σύλλογο και η διαχείριση αυτών των χρημάτων θα γίνεται από εμάς και αυτό που περισσεύει θα αποφασίζεται να μοιραστεί ανάλογα με τις προτεραιότητες του κάθε τμήματος και με βάση τα σχέδια, τα πλάνα βιωσιμότητας που τα ίδια τα τμήματα οφείλουν να καταθέτουν μια φορά το χρόνο πριν την αγωνιστική χρονιά. Επίσης, κάνουμε συνεργασία με μια νέα εφαρμογή που λέγεται My Teams, όπου είναι ένα εργαλείο ηλεκτρονικό που λύνει τα χέρια και τα δικά μας και του λογιστηρίου, αλλά και των προπονητών, σε σχέση και με την καταγραφή των παιδιών και σε σχέση με τις πληρωμές και σε σχέση με τις άμεσες ενημερώσεις στους γονείς σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες, αλλά και τις δράσεις που καλούνται όλοι να συμμετάσχουν. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε την επιστημονική κατάρτιση των αθλητών με σκοπό την συνεχή βελτίωση της προπονητικής διαδικασίας. Είμαστε ήδη σε επαφή με τα ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης και ΣΕΡΟΝ, καθώς και με πάρα πολλά άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία θα έρθουμε σε συνεργασία και σε επαφή. Από τις εξορμήσεις μας στα τμήματα, έχουμε δει ότι πολλά παιδιά, πολλοί προπονητές και ούτω καθεξής, δεν είναι ντυμένα με τα χρώματα της ομάδας είτε με το σήμα του συλλόγου. Αυτό θα αλλάξει σύντομα και θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τον κανονισμό ένδυσης για όλες τις δραστηριότητες συλλόγου. Επίσης, θα αρχίσουμε να εκπαιδεύουμε με τη βοήθεια εδώ πέρα του συναδέλφου του Αλέξανδρου του Οικονομίδη και τους εμπλεκόμενους, αλλά και τον κόσμο του Ηρακλή, σχετικά με την τεράστια ιστορία του Γυμναστικού Συλλόγου, αλλά και τον ίδιο των ανθρώπων που κάνουν αυτόν τον Σύλλογο τόσα χρόνια ξεχωριστό. Με τα καλά τους και τα κακά τους. Έτσι θέλουμε να προωθήσουμε την κουλτούρα και την ταυτότητα του Γυμναστικού Συλλόγου, όπου είναι το εφαγωνίσεστε, η συμπερίληψη, η ισότητα των φύλων, ο σεβασμός προς όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας και θρησκείας. Και μην ξεχνάμε, και το ξέρετε ήδη πάρα πολύ καλά, ότι μία από τις βασικές αρχές που διέπουν την ύπαρξη και τη λειτουργία του ΓΣ Ηρακλής εδώ και 115 χρόνια είναι ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να τη χάνουν τις ίδιες αντιμετώπισης. Ο δρόμος αυτός που επιλέξαμε ως σύλλογος αναγνωρίζει κοινωνικές ανάγκες και δίνει ελπίδα και φωνή σε αυτούς που δεν ακούγονται, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα και την πρόσβαση σε θεμελιώδη κοινωνικά αγαθά όπως η στέγη, η τροφή και η υγεία για μια αξιοπρεπή ζωή που θα μας χωράει όλες και όλους. Στόχος μας είναι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που οργανώνουμε να μην είναι απλά δρόμενα που έρχονται και φεύγουν, αλλά αποτελούν τη βάση για ένα ευρύτερο πλάνο κοινωνικής παρέμβασης στους συλλόγους, του συλλόγου μας, στις γειτονιές και τα όρατα σημεία αυτής της πόλης που γνωρίζουμε ότι πλήττεται πάρα πολύ από την οικονομική και κοινωνική κρίση και εμείς ως σύλλογος θα είμαστε δίπλα σε όλους αυτούς που μας χρειάζονται. Συνεχίζουμε να αυξάνουμε, να ζητούμε συνεργασίες με επαγγελματικούς φορείς και ιδρύματα. Και οι ίδιοι οι έφοροι και οι προπονητές πρέπει να το κάνουν αυτό. Και όσοι έχουν κίνητρο να το κάνουν, εμείς θα τους αναδείξουμε. Και επίσης, σε ένα ευρύτερο επίπεδο, καλούμαστε να αξιοποιήσουμε τα πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία
που υπάρχουν από κρατικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Γι' αυτό χρειάζεται αρκετή δουλειά, αρκετή προετοιμασία και σίγουρα χρειαζόμαστε εδώ πέρα τη βοήθεια όλων αυτών που γνωρίζουν το αντικείμενο. Παράλληλα, έχουμε φτιάξει και αυτό που έχουμε ονομάσει κοινότητα του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής. Άμα θέλετε να λαμβάνετε απευθείας ενημερώσεις, μπορείτε να σκανάρετε το ιδιωτογράφημα που βρίσκεται εκεί πέρα πίσω στα κορίτσια, στη Λουκία, πίσω από το Μάκι ή στην πόρτα, για να λαμβάνετε απευθείας ενημερώσεις από το Γυμναστικό Σύλλογο. Γιατί θέλουμε να έχουμε μια κοινότητα που δρά? Γιατί ένας από τους στόχους μας είναι η αύξηση της εξωστρέφειας και της λεγόμενης κοινωνικής συμμετοχής στο Σύλλογο. Αυτό θα το κάνουμε μέσα από την καλλιέργεια της κουλτούρας του μέλους, γι' αυτό και σας θέλουμε κοντά μας, ειδικότερα τα μέλη. Θέλουμε να γράψουμε νέα μέλη στο Γυμναστικό Σύλλογο, αλλά και αυτά τα μέλη να παίρνουν και κάτι πίσω από το Σύλλογο, που πάνω απ' όλα είναι η περηφάνεια και η τιμή που μας κάνει αυτός ο Σύλλογος να είμαστε εμείς μέλη του. Και θα το κάνουμε αυτό μέσα από τη διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων. Ήδη τρεις μήνες είμαστε στη διοίκηση και έχουν γίνει πάρα πολλές δραστηριότητες. Ξεκινήσαμε αρχές Δεκεμβρίου με ένα πάρτι των Ακαδημιών, με σκοπό να καλέσουμε τους προπονητές μας και τα παιδιά, τα πάρα πολλά παιδιά που έχουμε, και να το γιορτάσουμε. Μέσα από τη γιορτή μπορούμε να καλλιεργήσουμε και την κουλτούρα του μέλους. Στη συνέχεια, κάναμε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι, όπου ήρθαν πάλι αρκετά παιδιά στο Κατσάνιο. Ήταν μια χριστουγεννιάτικη ταινία. Υπάρχει πάρα πολύ φαντασία, πάρα πολύ δημιουργικότητα και έχουμε το χώρο να την κάνουμε πράξη. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε σε δράσεις αλληλεγγύης. Κάναμε τα Χριστούγεννα τη δράση αυτή, μαγειρεύοντας για την ελπίδα, την ονομάσαμε, όπου μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου μαζί με εμάς μαγειρέψαμε περίπου 300 μερίδες φαγητό, που τα μοιράσαμε είτε στον άστεγο πληθυσμό της πόλης, είτε στη λαϊκή αγορά της Ξηροκρίνης. Και όσοι παρευρεθήκαμε σε αυτές του τύπου της δράσης, είδαμε με τα μάτια μας το πόσο βαθιές και σημαντικές είναι οι κοινωνικές ανάγκες που μαστίζουν ειδικότερα τα φτωχότερα κομμάτια της κοινωνίας μας. Δεν είναι η πρώτη δράση αλληλεγγύης. Βρισκόμαστε δίπλα σε όλους τους κατεταραγμένους. Αυτή είναι μια φωτογραφία από την αποστολή ειδών πρώτης βοήθειας που στάλθηκε συνειδωμένη κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης το 2016. Αυτή είναι η ιστορία του Ηρακλή. Είναι αλληλεγγύη ο Ηρακλής. Μην ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια του κορονοϊού αντιδράσαμε άμεσα και εμείς, η προηγούμενη διοίκηση και οι οπαδοί μας. Ανοίξαμε τις εγκαταστάσεις μας για τους εργαζομένους και ενδυνάμει τους ασθενείς από κορονοϊό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου σε μια περίοδο που έτσι λέγαμε τότε, που τα πάντα δείχνουν ότι αλλάζουν, ο Ηρακλής παραμένει πιστός και συνεχίζει να παραμένει στις αρχικές βάσεις πάνω σε οποίες δημιουργήθηκε, άνθησε και επί της ουσίας πορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια. Για όλους εμάς, όσοι υπηρετούμε τον Ηρακλή, από οποιοδήποτε πόστο, δεν διανοηθήκαμε ποτέ να παρεκκλίνουμε από την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεν διανοηθήκαμε ποτέ να μην προσφέρουμε ό,τι μπορούμε, όπως μπορούμε, στεκούμενοι πλάι στο πλάι της κοινωνίας, όποτε χρειάζεται. Όποτε ήμασταν τότε πανέτοιμοι, όπως κάναμε τον Αύγουστο του 1917 κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Πυρκαγιάς της Θεσσαλονίκης, που παραχωρήσαμε στους άστεγους τις εγκαταστάσεις μας, έτσι κάναμε και τότε στην κορονοϊό για να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα στην κοινωνία. Δίπλα και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Πριν λίγο καιρό, κάναμε μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση μαζί με τους συνεργάτες μας από την Αργό, από το πρόγραμμα Απεξάρτησης. Ήταν ένα διήμερο για τις εξαρτήσεις, για το κοινωνικό πρόβλημα των εξαρτήσεων. Την πρώτη μέρα, πρωταθλήτριές μας, καθώς και υπεύθυνες των ακαδημιών μας, η κυρία Λεωνόρα Ρωσιάδου, βρεθήκαμε στην Αργό, κάναμε συζητήσεις μαζί με μέλη της Αργό και σύμφωνα με όσα μεταφέρανε οι συνεργάτες μας στο Γυμναστικό Σύλλογο, οι συζητήσεις που γίνανε εκείνο το βράδυ ήταν συζητήσεις ζωής που τους επηρεάσανε όλους. Βλέπω πίσω εκεί τον Μιχάλη. Μπορεί κάποια στιγμή να. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τότε. Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε αυτού του τύπου τις δράσεις. Τη δεύτερη μέρα του διημέρου τρέξαμε 1908 στροφές. Δεν τις ολοκληρώσαμε φυσικά, ακόμα θα τρέχαμε. Παρ' όλα αυτά ήταν μια ακόμα δράση πολιτιστική για να αναδείξουμε το ζήτημα των εξαρτήσεων, όπως και κάνουν χρόνια οι οπαδοί μας, συμμάχοι κατά των ναρκωτικών. Για όσους και όσους δεν γνωρίζετε, κάθε χρόνο γίνεται ένα τουρνουά ενάντια στα ναρκωτικά, όπου οι οπαδοί μας λαμβάνουν μέρος και έτσι για τα τυπικά πέρσι κερδίσαν και το πρωτάθλημα. Δέχτηκαν για
παίξαμε, απευθυνθήκαμε παντού. Παντού. Συνεχίζουμε. Οπότε, ποια είναι η επόμενη δράση? Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας έχουμε δίπλα στην επόμενη δράση, γιατί πιστέψτε με, είναι μεγάλη δράση. Σας χρειαζόμαστε δίπλα μας. Την Τσικνοπέμπτη, 7 του μήνα, διοργανώνουμε μια γιορτή γειτονιάς στις 40 εκκλησιές, με στόχο την ανάδειξη του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου του Γυμναστικού Συλλόγου για αυτή τη γειτονιά, την παραδοσιακή και ανώλευκη γειτονιά της πόλης, η οποία έχει έντονο νεανικό και φοιτητικό στοιχείο. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε έρθει ήδη σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, έχουμε ενημερώσει τις επιχειρήσεις και έχουμε έρθει σε επίσημη συνεργασία με το 31ο Δημοτικό Σχολείο, όπου εκεί πέρα βρίσκονται τα μελλοντικά παιδιά, που γιατί όχι να γίνουν μέλη σε αυτόν τον εδώ το σύλλογο. Επίσης, είμαστε σε συνεργασία και με καλλιτεχνικές ομάδες και πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης μας για να κάνουμε αυτή τη γιορτή γειτονιάς ξεχωριστή. Σε αυτή τη γιορτή θα συμμετάσχουν όλα τα αθλητικά τμήματα, όλοι οι έφοροι, όλοι οι προπονητές. Καθότι και καλούμε όλα τα μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου να έρθουν εδώ πέρα στις 3 η ώρα το μεσημέρι για να το γιορτάσουμε με μουσική και χορό. Να σας αρχίσουμε από τα απλά. Και μετά θα κάνουμε μια μουσική περιοδία στις 40 εκκλησιές για να περάσουμε το μήνυμα σε όλη τη γειτονιά ότι ο Ηρακλής είναι ακόμα εδώ, είναι ακόμα ζωντανός και θέλουμε τη γειτονιά μαζί μας. Γι' αυτό τη Δευτέρα 4 Τρίτου, αυτή τη Δευτέρα που έρχεται, θα γίνει μια γενική συντονιστική συνάντηση και όποιος θέλει να λάβει μέρος και να έχει λόγο στο συντονισμό, ας έρθει σε αυτή τη συνάντηση, θα λάβετε σύντομα ενημέρωση. Επίσης, θα συμπεριλάβουμε τα παιδιά και του σχολείου, αλλά και των ακαδημιών. Υπολογίζουμε ότι έχουμε περίπου 2.000 παιδιά. Θα διοργανώσουμε 2 καλλιτεχνικά εργαστήρια, την Πέμπτη με το σχολείο και την Κυριακή με τα παιδιά εδώ στους χορτατζίδες για να ετοιμάσουμε το διάκοσμο της γιορτής. Σημαίες, πανό κτλ. Την Κυριακή, άμα έχετε παιδιά, περιμένετε την ανακοίνωσή μας και μπορείτε να έρθετε με τα παιδιά να μας βοηθήσετε στη δημιουργία του εξοπλισμού. Θα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Όλα αυτά συμβαίνουν για να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη αυτού του συλλόγου και είναι επίσης και μια επιθύμηση σε όλους αυτούς που μας λησμόνησαν, που μας ξέχασαν και θέλουμε να τους θυμίσουμε ότι ο Ηρακλής είναι ακόμα εδώ, είναι ακόμα ζωντανός. Αποτελεί ζωντανό οργανισμό και κύτταρο αυτής της πόλης και περιμένετε γιατί τα καλύτερα, όπως είπαμε, έρχονται. Γιατί κάνανε πάρα πολλά για να μας θάψουνε, αλλά ξεχάσανε ότι είμαστε σπόρος και σαν κάθε σπόρος θα ξαναθήσουμε. Έτσι λέει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ποιητής διάσημος της πόλης, αλλά ο λαός είναι ακόμα εδώ. Και φαντάζομαι ότι όλοι εδώ πέρα που είστε και όσοι μας ακούτε στο ίντερνετ και όλοι οι φίλοι σας, όλοι οι φίλοι αθλητικοί οπαδοί του Ηρακλή, περιμένουν να ξαναζήσουν τέτοιες στιγμές. Είναι αυτός ο κόσμος που έχει κρατήσει ζωντανή την ομάδα, αλλά και η ιστορία, η πλούσια αυτή ιστορία, που παράλληλα εμείς την καταγράφουμε. Έχουμε δημιουργήσει, θα προωθήσουμε το επόμενο διάστημα, τη διοργάνωση εκδηλώσεων που θα συλλέξουμε τη μνήμη. Είτε έντυπο υλικό, είτε προφορικές ιστορίες, ειδικά από τους μεγαλυτέρους. Οπότε η γνώση σε όλων εσάς που έχουν ασπρίσει τα μαλλιά σας, θυμάστε το σύλλογο από παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς τους νεότερους και θέλουμε εδώ πέρα με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Οικονομίδη, που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως ο ιστορικός του συλλόγου, ο επίσημος ιστορικός του συλλόγου, να την καταγράψουμε. Είναι ένας πλούτος που χάνεται. Γνωρίζουμε, δυστυχώς σύντομα έφυγε από κοντά, πριν λίγο καιρό έφυγε ο Γιώργος Ορφανίδης από κοντά μας. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τον πάρουμε μια συνέντευξη για να κρατήσουμε όλη αυτή τη ζωντανή ιστορία του συλλόγου σε ένα αρχείο, για να το δείχνουμε και σε αυτούς που έρχονται, γιατί να μην ξεχνάμε ότι τον Ηρακλή τον κληρονομήσαμε από άλλους και θα τον δώσουμε σύντομα και στις νέες γενιές που έρχονται κατά χιλιάδες. Αλλά είμαστε ρομαντικοί, είμαστε ουτοπιστές, μπορείτε να μας πείτε, αλλά είμαστε και ρεαλιστές την ίδια στιγμή. Ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση, και θα σας παρακαλούσα να παρακολουθήσετε με προσοχή τις επόμενες διαφάνειες που έρχονται. Η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή. Έχουμε τον αθλητικό και πολιτιστικό πολυχώρο, έτσι το λέμε πια, των Χορτατζίδων. Ένα διαμάντι στο κέντρο της πόλης, που αποτελεί κόμβο σύνδεσης των γειτονιών σ' ανατολικά με το κέντρο της πόλης, δίπλα το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο των Βαλκανίων, εδώ και 115 χρόνια, 100.000 φοιτητές, δεν έχει γίνει ούτε μία συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Παρ' όλα αυτά, χαρτογραφώντας την περιοχή, την ιδιοκτησία μας, βλέπουμε ότι
το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη έκταση του σπιτιού μας, ας το πούμε έτσι, τελεί σήμερα υποκατάληψη. Αυτοί που βλέπετε είναι κατελημμένοι χώροι που δεν βρίσκονται μέχρι σήμερα στον έλεγχό μας. Επίσης, αυτοί είναι οι προβληματικοί χώροι, δυνητικά χώροι που θα μπορούσαν να προσφέρουν έσοδα στο Σύλλογο. Για να τους δούμε λίγο με νούμερα. Εδώ πέρα συνεργαστήκαμε με μια αγαπητή φίλη, την Αγγελική Τεν Αντωνίου. Πάνω δεν είναι πλέον. Περίμενε, ναι, τώρα εντάξει, θα πούμε. Με μια αγαπητή φίλη που εθελοντικά μας έκανε τις μετρήσεις, Αγγελική Αντωνίου λέγεται, όποιος μας βοηθάει θα αναδεικνύεται, έχουμε αυτές εδώ τις χρήσεις γης. Ο αθλητικός και πολιτιστικός πολυχώρος Χορτατζίδων έχει συνολική έκταση 27.357 τετραγωνικά μέτρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη γη, φιλέτο που λέμε σε πιο λαϊκή γλώσσα. Το All Star καλύπτει την έκταση των 3.223 τετραγωνικών μέτρων. Τα γηπεδάκια 5x5 που βρίσκονταν στον έλεγχο του All Star είναι 2.500 τετραγωνικά μέτρα. Οι καρυδιές, τα μπλε παράθυρα που λέμε, το σπιτάκι εδώ πάνω, που η ιστορία γιατί δεν βρίσκεται στον έλεγχό μας, είναι τραγική. Δεν ξέρουμε αν είναι φήμη, αλλά θα τη μοιραστούμε μαζί σας. Ο παπάς των 40 εκκλησιών πριν δεκαετίες έκανε ένα κονέ με τον τότε πρόεδρο, το πήρε μια κυρία την έκταση και σήμερα τον χρησιμοποιεί λόγω χρησικτησίας. 1.623 τετραγωνικά μέτρα. Σύνολο έκτασης κατειλημμένης γης 7.352 τετραγωνικά μέτρα, με άλλα λόγια το 26,87% όλης της έκτασης. Πάμε στους προβληματικούς χώρους. Τα πάρκινγκ είναι του Ιβανοφίου, το Άνω Πάρκινγκ και το γήπεδο που ήταν τένις είναι 2.144. Το κάτω πάρκινγκ του Ιβανοφίου, προβληματικός χώρος, μπαίνει όποιος θέλει, όποτε θέλει, δεν πληρώνει τίποτα. Φυσικά και οι γονείς των παιδιών και ακαδημίες πρέπει να μπαίνουν δωρεάν, αλλά παρόλα αυτά χρησιμοποιείται ο χώρος χωρίς κανέναν έλεγχο, στα 916 τετραγωνικά μέτρα. Το πάρκινγκ του Κατσονίου, άλλος ένας προβληματικός χώρος, γίνονται και κλοπές, 1.543 τετραγωνικά μέτρα. Σύνολο έκτασης 4.603 τετραγωνικά μέτρα. 16,83% με άλλα λόγια προβληματικής γης. Σύνολο γης, εσείς που ξέρετε μαθηματικά, πόσο τις εκατό χρησιμοποιούμε εμείς και πόσο δεν το χρησιμοποιούμε, για πείτε μου. Περίπου το 50%. Ο γάμα σήμα σήμερα, παιδιά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, χρησιμοποιεί μόλις το 56,3% της συνολικής έκτασης. Αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα και θα αλλάξει. Πάμε και λίγο μια μίνι περιοδία εδώ στο γήπεδο και θα σας καλούσα όλους και όλες σας από εδώ και πέρα να κάνετε μια βόλτα, δείτε το χώρο, γιατί νομίζουμε εδώ που ερχόμαστε στο γήπεδο ή φέρουμε τα παιδιά μας, το θεωρούμε ένα καθημερινό χώρο. Παρατηρήστε λίγο πώς μοιάζει ο χώρος, δείτε ότι όλα καταραίουν σιγά σιγά. Αυτό είναι το πάνω μέρος, έτσι, το πάρκινγκ που δεν το γήπεδο που δεν χρησιμοποιείται. Έχουμε συμφωνήσει. Ναι, το είναι σε επόμενο slide. Εδώ πέρα λέει το graffiti χαμογέλα. Δεν είναι για χαμόγελο. Μοκέτες πεταμένες. Πόρτες πεσμένες. Ταμπέλες σαπισμένες. Τα πάρκινγκ είναι προβληματικά. Γεμίζουν νερό. Δεν υπάρχει χρήση. Παρκάρει όποιος θέλει. Ζημιές παντού. Τίθονται κίνδυνοι. Δεν είναι μόνο τα τζάμια που πέφτουν, οι ταμπέλες που ξυλώνονται. Για παρακολουθήστε λίγο εδώ πέρα το τι έρχεται. Γνωστός οπαδός εδώ πέρα του Ηρακλή. Φυσικά και το βίντεο είναι ψεύτικο, αν και ο συγκεκριμένος οπαδός όντως έπεσε. Έχουν πέσει παιδιά στη Λακούβα. Υπάρχουν κίνδυνοι, όπου αυτά πρέπει να φτιάξουν. Πρέπει να τα καταγράψουμε, όχι μόνο η διοίκηση. Χρειαζόμαστε όλους και όλες εσάς να συνδράμουμε σε αυτή την προσπάθεια. Όποιος έχει τη γνώση, όποιος έχει την ικανότητα, να έρθει κοντά μας να λύσουμε τα ζητήματα. Μετά θα γίνουν ερωτήσεις. Τι έχουμε κάνει ως τώρα? Πολλές φορές εμείς δεν έχουμε την υπομονή, αγχωνόμαστε, υπάρχουν τόσα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Παρ' όλα αυτά, και αγαπητοί συνάδελφοι εδώ πέρα, τα βάλαμε όλα κάτω και είδαμε ότι μόλις σε 3 μήνες έχουμε κάνει πάρα πολλές κινήσεις σε συνεργασία. Είμαστε 15 άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο και πιστέψτε με,
δουλεύουμε πάρα πολύ σε καθημερινό επίπεδο. Έχουμε αναβαθμίσει, όπως έχετε παρατηρήσει κι εσείς, όλους τους διάβλους επικοινωνίας εντός και εκτός του συλλόγου. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές εσωτερικές επικοινωνίες στο Viber, με σκοπό να φτάνει το μήνυμά μας παντού, τόσο εσωτερικά, όσο και σε εσάς εξωτερικά, στα μέλη. Λαμβάνετε πια και δελτία τύπου, φεύγουν περίπου σε 600 δημοσιογράφους όποια εκδήλωση κάνουμε, στέλνετε newsletter, παίρνετε ενημερώσεις, ειδικά τα μέλη, σχετικά με τις συνελεύσεις, με τις δράσεις, με το τι γίνεται. Θέλουμε να μαθαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα και σας θέλουμε δίπλα μας. Έχουμε δημιουργήσει το γραφείο τύπου που έχουμε προσλάβει τον Γιώργο τον Βασιλιάδη, που το παιδί κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, να το συγχαρούμε και δημόσια, και είμαστε σε μια διαδικασία επικοινωνιακής αναβάθμισης όλων των νέων του συλλόγου. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις σε σχέση με τις κεραίες τηλεφωνίας. Ξέχασα να σας πω ότι έχουμε δύο κεραίες όπου τόσα χρόνια τα χρήματα δεν τα λαμβάνει ο Γυμναστικός Σύλλογος. Τα συμβόλαια έχουν λήξει, του All Star για παράδειγμα, εδώ και δύο χρόνια. Θα μπορούσαμε να σας πούμε και περισσότερα, αλλά πιστέψτε με, δεν χρειάζεται να τα μοιραζόμαστε, γιατί μας ακούει ο κόσμος δημόσια. Έχουμε εξελίξεις και με τα γήπεδα 5x5 και με το πάρκινγκ. Το πάνω χώρο που είδατε να παρακμάζει, ήδη τώρα που θα φύγετε, θα δείτε το μηχάνημα που τον καθαρίζει. Τον έχουμε νοικιάσει σε μια εταιρεία που θα φτιάξει ένα πάρκινγκ, το οποίο συνέχεια, μετά από κάποια χρόνια, θα έρθει στη δικαιοθεσία μας. Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι πρόκειται για ένα τριετές συμβόλαιο που έχουμε υπογράψει με μια εταιρεία. Θα φτιάξει όλο εκείνο το χώρο, να μην είναι αυτό το που είδατε στις φωτογραφίες, και θα το αξιοποιήσει ο άνθρωπος εμπορικά με δημιουργία πάρκινγκ, με τον ερασιτέχνη φυσικά να εισπράττει και ένα σημαντικό ποσό μηνιαίως που θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αξιοποίηση. Στη συνέχεια, έχουμε καταθέσει εξώδικο με τη βοήθεια των νομικών μας στο All Star. Πραγματικά δεν θέλω να σας πω παραπάνω, γιατί θα εξοργιστείτε και δεν πρέπει να πάμε εκεί αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία έξωση στο All Star. Έχουμε έρθει ήδη σε επαφή με νέο επιχειρηματία και αυτός ο χώρος θα αξιοποιηθεί σύντομα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα λεπτομέρειας, αλλά δημιουργούν πρόβλημα με τα ηλεκτρολογικά. Είμαστε και σε μια διαδικασία επίλυσης των ηλεκτρολογικών ζητημάτων. Δεν χρειάζεται να σας πω λεπτομέρειες. Μετά από 3 χρόνια, επιτέλους έχουμε εκδώσει κάρτα για όλα τα μέλη. Όποιος θέλει να εκδώσει κάρτα μπορεί να περάσει από τα γραφεία για να παραλάβει την καινούργια του κάρτα. Μια νέα αρχή, μια βασική αρχή που διέπει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου είναι ότι τηρούμε όλη την νομιμότητα. Θέλουμε διαφανείς διαδικασίες τόσο και στα μέλη, αλλά όσο και με τους εργαζόμενους και συνεργαζόμενους του Γυμναστικού Συλλόγου. Και έχουμε προχωρήσει στην ασφάλιση μεγάλου μέρους των προπονητών και σε λίγους μήνες όλοι θα είναι ασφαλισμένοι. Επίσης, έχουμε δημιουργήσει ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς για ένα άθλημα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε ήδη έρθει σε διασύνδεση με ένα πολωνικό αλλά και διεθνή επιστημονικό φορέα, 2 μη κυβερνητικές οργανώσεις, 2 οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και ένα δημοτικό σχολείο. Γενικά, αξίζει μιας αναφοράς η μεγάλη ενασχόληση και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων μελών σχετικά με τα επαγγελματικά τμήματα και την επικείμενη μεταβίβαση των μετοχών τους. Και κάποιες λεπτομέρειες έχουν γίνει μικροεπιδιορθώσεις, αλλά αυτά δεν είναι άξια αναφοράς. Τι θα γίνει σύντομα, το άμεσο διάστημα, είναι ότι περνάμε σε ψηφιακές πληρωμές και ανανέωση των συνδρομών. Για να μειωθεί η συνδρομή ως μέλος, πρέπει να γίνει γενική συνέλευση για να πάρουμε έγκριση. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε. Ένα πάρα πολύ δύσκολο προς το παρόν εγχείρημα, αλλά πρέπει να γίνει και θα γίνει, είναι το άνοιγμα της μπουτίκ σε ευρωπαϊκά στάνταρ με την παρουσία μας σε ανατολικά, δυτικά και κέντρο. Μπορούμε να κάνετε κάποια ερώτηση, να σας πούμε λίγες λεπτομέρειες παραπάνω, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Σύντομα, με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων, αλλά και με τη βοήθεια των συνδέσμων, ξεκινάμε μια καμπάνια εγγραφής νέων μελών. Θα φτάσουμε σε ένα πικ, δηλαδή, που θα καλέσουμε κόσμο να γραφτεί μέλος ο ΓΣΣΥΓΜΑ. Θα έρθουμε στην εργασία με αυτή την ηλεκτρονική εφαρμογή που σας είπα, που θα μας λύσει τα χέρια, το My Teams. Για πρώτη φορά εκδίδουμε κάρτες αθλητών και αθλητριών και ολοκληρώνουμε σταδιακά την κεντρική οικονομική διαχείριση. Είναι ένα milestone που λέμε και στα αγγλικά, σχετικά με την επίτευξη του πολύ βασικού στόχου της οικονομικής βιωσιμότητας του λόγου.
και μετά απουσιάζουν εργαζόμενο προσωπικό, χρειαζόμαστε νέους εργαζόμενους, χρειαζόμαστε εργαζόμενους καταρτισμένους, με γνώση και όρεξη να παράξουν παραπάνω για αυτό το σύλλογο και μέσα από ανοιχτές διαδικασίες, σύντομα, με το που αρχίσουμε να έχουμε έσοδα, γιατί αργά ή γρήγορα θα αρχίσουμε να έχουμε έσοδα, θέλουμε να φέρουμε νέους εργαζόμενους σε αυτό το σύλλογο. Εμείς, το γνωρίζετε ήδη, η δουλειά που κάνουμε είναι θελοντική, είναι σε θελοντική βάση. Τέλος, σχετικά με την νομική και επικοινωνιακή και ηθική προστασία του Γυμναστικού Συλλόγου, έχουν γίνει μερικά περιστατικά, στα οποία, όπως είδατε, ο Γυμναστικός Σύλλογος απάντησε άμεσα. Αντιμετώπισης βίας της αστυνομίας στους οπαδούς μας και στους απλούς φιλάθλους μας θα καταδικάζεται. Θα προστατεύσουμε και τους αγνούς φιλάθλους και τους οπαδούς σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με πράξεις άκρητης αντεκδίκησης. Αναφέρομαι στο περιστατικό λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του ανθρώπου, τον ΜΑΤ, στον Πειραιά, με την απαράδεκτη συμπεριφορά της αστυνομίας σε μικρά παιδιά και γυναίκες και ηλικιωμένους εκείνη τη μέρα στο παιχνίδι. Και όπως είδατε, η αντίδρασή μας σε ό,τι έγινε με τον Νέαντα Ευόσμου χθες ήταν άμεση και αποφασιστική. Και πιστέψτε με, επειδή είδα τη διαδικασία, το πώς οι συνάδελφοι στο Διοικητικό Συμβούλιο αντιδράσανε, ήταν άμεσα και έτσι όπως πρέπει και αρμόζει σε αυτό το τεράστιο σύλλογο. Παλιότερα είχα γραφτεί μια ανακοίνωση που έλεγε, που αναφερόταν στο λαό του Ηρακλή και του έλεγε: «Μη καταδέχεσαι να ρωτάς, θα νικήσουμε, θα νικηθούμε. Πολέμα. Πολέμα, λαέ του Ηρακλή, όπως κάνεις εδώ και δεκαετίες. Όπως εσείς η μεγαλύτερη ηλικία μας μάθατε να κάνουμε. Όπως εσείς η μικρότερη ηλικία πρέπει να μάθετε να κάνετε. Πολέμα, λαέ του Ηρακλή, όπως μόνο εσύ ξέρεις, όπως έκανες εχθρούς και φίλους να σε παραδεχτούνε και να σε ζηλέψουνε και ας μην έζησε στις χαρές τους. Πολέμα για το πάθος σου, λαέ του Ηρακλή, όχι με νυφάλια, ανημικιά, ουδέτερη, πάνω από τα πάθη αρετή, παρά με σφοδρότερο πάθος. Όλοι οι ελωμένοι στη μάχη που έρχεται, δεν είναι η μόνη μάχη που θα έρθει, θα έρθουν ακόμα μεγαλύτεροι στο μέλλον, αλλά το επόμενο διάστημα σίγουρα είναι κομβικό. Να δηλώσουμε όλοι παρόν με όλη μας την ψυχή και επιτέλους ας γίνουν οι φίλοι συνειδητοποιώνοι στον αγώνα και οι διάφοροι ας γίνουν εχθροί. Είναι απαραίτητο να ονειρευόμαστε, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι πιστεύουμε στα όνειρά μας. Να εξετάσουμε προσεκτικά την πραγματική ζωή, να αντιπαραθέσουμε την παρατήρησή μας με τα όνειρά μας και να εκτελέσουμε σχολαστικά τη φαντασία μας. Γιατί εδώ και 115 χρόνια αυτός ο κόσμος, αυτός ο σύλλογος χαλάει τη γιορτή πολλών, είναι αυτόνομος, διατηρεί την αξιοπρέπειά του και είμαστε εδώ ενωμένοι και δυνατοί για να προχωρήσουμε σε αυτή την καινούργια εποχή που ανοίγεται μπροστά μας. Γιατί όλοι ζούμε για ένα όνειρο και αυτό το όνειρο, άμα είμαστε όλοι κοντά στο σύλλογο, θα πραγματοποιηθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσίαση σε αυτήν την εκδήλωση. Οπότε, οποιοδήποτε έχει όποια ερώτηση, μην μας πείτε να γίνει το γήπεδο στη Μίκρα, να γίνει σκορταζίδες, επί του πρακτικού. Επίσης, να δώσω μία... Μετά... Έχουμε κάποιο μικρόφωνο για... Αυτό το μικρόφωνο μπορεί να φεύγει. Κοιτάξτε, παιδιά, για τις ερωτήσεις, παρακαλώ να άρχιστε ίσως μπροστά. Άμα δεν μπορεί να σηκωθείτε, θα έρθουμε εμείς. Πρέπει να μιλάτε σε αυτό το μικρόφωνο, γιατί μας ακούει. Πόσο κόσμο μας ακούει στο ίντερνετ? 1500. 3750. Μια χαρά. Καλησπέρα. Δεν θα ακούγεις το μικρόφωνο. Α, δεν ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ωραία. Εγώ καταρχάς, 2-3 ερωτήσεις γρήγορες. Πρώτον, μπράβο για τα άμεσα αντανακλαστικά στο θέμα του Ευόσμου, με τον νέο Ευόσμου. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πρώτη φορά έναν γάμα σίγμα να έχει τόσο γρήγορα αντανακλαστικά σε ένα σοβαρό ζήτημα και για την ασφάλιση που λέτε, που θέλουν να διασφαλίσετε τους οπαδούς όσον αφορά τα θέματα αστυνομίες και οτιδήποτε, όλα τα σχετικά. Το πρώτο τέτοιο είναι, η πρώτη ερώτηση. Όταν θα... Αλέξανδρος, θα πω, απλά επειδή είμαστε και live,
καλύτερα να μην... Από εδώ, Θεσσαλονίκη. Όχι, το live, ωραία. Λοιπόν, η αστεία ερώτηση που είπαμε για τη Μίκρα, εγώ θα πω ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου και δεν λέω, δεν είμαι υπέρ του να γίνει συγκεκριμένο γήπεδο στη Μίκρα. Πιστεύω ότι το σπίτι του Ηρακλή είναι οι χορτατζίδες. Το ερώτημά μου είναι, για ποιο λόγο θέλουμε να στριμώξουμε δύο γήπεδα στο κέντρο, ένα 12.000 θέσεων και ένα 3.000 θέσεων, δηλαδή να ρίξουμε το Ιβανόφι που έχει 2.500 χωρητικότητα για να το ανεβάσουμε 500 θέσεις, να μην. Αν έχει πέσει στο τραπέζι εναλλακτική του να γίνει, ας πούμε, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 15-16.000 θέσεις στους Κορτατζίδες και ένα κλειστό ίσως 5-6.000 θέσεων στη Μίκρα ή το ανάποδο ή γενικά πώς θα μπορεί να εκμεταλλευτεί η Μίκρα, γιατί η Μίκρα είναι του Ηρακλή που σε γνωρίζουμε. Το ένα είναι αυτό. Α, απαντήστε μου σε αυτό για να πω και τα υπόλοιπα. Το δεύτερο είναι αν θα υπάρξει, όταν θελήσουμε να φτιάξουμε το γήπεδο, αν θα υπάρξει ένας λογαριασμός ο οποίος θα μπορούμε όλοι εμείς οικονομικά να συνεισφέρουμε με τον κάθε τρόπο, ακόμα ο κάθε φίλος να μπορεί να μπαίνει και να βάζει από ένα ευρώ μέχρι όσα θέλει. Γιατί σε κάθε έρευνα και μελέτη, όπως γνωρίζουμε, έχουμε ένα αρχικό κόστος, αλλά πάντα στη διάρκεια προκύπτουν νέα έξοδα και από εκεί το βλέπουμε και στο μετρό, το βλέπουμε και παντού. Ένα γήπεδο μπορεί να κοστίζει 20 εκατομμύρια, να καταλήξει να κοστίζει 30, λέω τυχαία νούμερα. Το δεύτερο είναι αυτό. Και το τρίτο, εφόσον θέλουμε να χτίσουμε δύο γήπεδα εδώ πέρα, και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, αυτό σημαίνει ότι επειδή θα πρέπει να γκρεμιστεί το Ιβανόφιο, σημαίνει ότι για 3 χρόνια ο Ηρακλής δεν θα έχει σπίτι. Θα πρέπει να νοικιάζει άλλα σπίτια. Πώς διαβεβαιώνουμε τον κόσμο ότι θα διασφαλιστεί ότι όταν θα ξεκινήσει το γήπεδο, σε 3 χρόνια θα έχουμε σπίτι και δεν θα σταματήσουν οι εργασίες για το χύψη λόγο. Ο χύψη λόγος μπορεί να είναι ότι έρχονται 4 ώρα το χάραμα 50 παοξίδες, πετάνε 100 μολότοφ και καίνε όλους τους χορτατζίδες και μετά να θελήσει να φύγει η εταιρεία κατασκευαστική. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι για 3 χρόνια, μετά από 3 χρόνια θα έχουμε το γήπεδο και δεν θα είμαστε άστεγοι για 3-4-5 χρόνια. Ναι, ευχαριστώ για την κατανόηση. Ναι. Ωραία, πάμε λίγο να... Δεν κάνουμε διάλογο. Σημαντικές ερωτήσεις. Μίκρα άφησα έξω, γιατί η Μίκρα είναι... Εδώ έχουμε 35.000 τετραγωνικά, η Μίκρα είναι 50-60.000 τετραγωνικά. Είναι ένα νέο project. Είναι πολύ σωστή η τελευταία σου ερώτηση, γιατί αλλά θα την κάνω πιο δύσκολη ακόμα την ερώτησή σου, γιατί πολλοί κόσμος δεν έχει σκεφτεί, δεν έχει φανταστεί το πού θα πάει όλος αυτός ο οργανισμός αφού δημιουργηθεί γήπεδο. Αυτό είναι ίσως πιο σημαντικό να το σκεφτούμε. Κατά πάσα πιθανότητα, ο γυμναστικός σύλλογος θα μεταφερθεί αντίστοιχα στη Μίκρα. Επίσης, να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι το υπέδαφος της Μίκρας είναι πολύ διαφορετικό από το υπέδαφος εδώ πέρα και το κόστος τριπλασιάζεται. Κάτι επίσης που δεν έχουμε αναφέρει είναι ότι η κατασκευαστική εταιρεία που αναφέρεις, ουσιαστικά οι πόροι που θα αναζητήσουμε για τη χρηματοδότηση του γηπέδου, είναι πόροι από το ΕΣΠΑ, είναι εθνική, κρατική και ευρωπαϊκή πόροι. Επίσης, ουσιαστικά αναφέρθηκε η δεύτερη ερώτηση για τις καμπάνιες crowdfunding. Εντάξει, για crowdfunding μιλάμε. Σίγουρα μπορεί να γίνει, σίγουρα είναι πάρα πολύ καλή ιδέα την οποία θα την επεξεργαστούμε, αλλά γενικότερα καμπάνιες και τη λογική και την κουλτούρα του crowdfunding θα τη στηρίξουμε, γιατί είναι μια διαδικασία εκμάθησης, είναι και θέμα κουλτούρας το πόσο οικονομικά συμμετέχουμε σε ένα σύλλογο και ποια είναι και αυτή η διαδικασία. Σε σχέση με το που ανέφερα πριν, ότι αυτός εδώ ο χώρος κομβικά και σε επίπεδο real estate και σε επίπεδο ακίνητης περιουσίας και σε επίπεδο ροών, αυτό που λέμε ροές στην πόλη και ανθρώπινες και οικονομικές, αλλά και στα λεγόμενα mobility, συγκινητικότητα, είναι πάρα πολύ καλά συνδεδεμένη με πάρα πολλούς νευραλγικές λειτουργίες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές της πόλης. Οπότε εδώ πέρα φτιάχνουμε ένα παράπλευρο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώνουμε δηλαδή αυτό το χώρο με το κέντρο της πόλης, με τους φοιτητές, με 100.000 φοιτητές, εντάξει, και με γειτονιές που είναι παραδοσιακά και ανόλευκες. Να θυμίσω λίγο εδώ το παράδειγμα της West Ham, που είχε γήπεδο γειτονιάς, εντάξει, έκλεισε το γήπεδο στη γειτονιά, γιατί η νέα τάση είναι τα γήπεδα να χτίζονται εκτός πόλης, έκλεισε το γήπεδο της West Ham στο Λονδίνο, πήγε που πήγε στο Wembley που πήγε, η γειτονιά μαράζωσε. Οπότε να έχουμε στο μυαλό μας ότι εδώ πέρα είμαστε στο κέντρο της πόλης
και οι προσβάσεις και ο στρατηγικός ρόλος αυτού εδώ του χώρου είναι πολύ σημαντικός. Επίσης και το γήπεδο του μπάσκετ, αναφερθήκαμε και για τα πολιτιστικά πριν, είναι σημαντικό να είναι το μπάσκετ εδώ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και περιορισμοί που είναι καλό να τους λάβουμε υπόψη μας, αλλά φυσικά και οποιαδήποτε τύπου διαδικασία που λες θα γκρεμιστεί το γήπεδο, δεν είμαστε διαθετημένοι να την πατήσουμε όπως η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έκανε συγκεκριμένο ατόπιμα και έγινε αυτό το πράγμα. Εμείς θα φτάσουμε σίγουρα σε μια διαδικασία που δεν θα γίνει αυτό, αλλά σίγουρα είναι εδώ μαζί μας ο πρόεδρος που θα σας κατατοπίσει σχετικά με αυτά τα ζητήματα περισσότερο. Μισό λίγο να δώσω στο Σωμάκι το λόγο. Καλησπέρα και από μένα, συγγνώμη λίγο για την καθυστέρηση. Αγαπητέ Αλέξανδρε, το εκτιμώ και νομίζω ότι το εκτιμούν οι περισσότεροι εδώ πέρα μέσα ότι ο Ηρακλής τραβάει ό,τι τραβάει γιατί είχε έλλειψη σχεδίου. Ωραία στιγμή και να κάνουμε γήπεδο, να κάνουμε και 50.000 κάπου πιο έξω, αλλά επειδή θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, όπως είπε και ο Γιώργος, έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε. Αυτά τα δεδομένα ποια είναι? Ότι η Μίκρα αφενός είναι προβληματική, όπως είπε ο Γιώργος, όσον αφορά το πέδαφος της. Αλλά το κύριο και βασικό είναι ότι δεν έχει όρους δόμησης. Είναι εκτός σχεδίου. Τώρα, αν ξέρεις από όλα αυτά, ίσως να υπάρχει μια περισσότερη γνώση. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα κίνητο το οποίο είναι στην καρδιά του κέντρου, το οποίο διοκτησιακά είναι πιο καθαρό, το οποίο έχουμε ενεργοποιήσει πάλι τους όρους δόμησης που υπάρχουν. Και αυτό που θέλει να κάνει ο Ηρακλής τώρα, δεν είναι να φέρει κάποιον επιδητή από τα Αραβικά Εμιράτα για να κόψει κάποια εδώ εκατομμύρια και να κάνει δουλειά. Δεν θα πάρουν, έτσι. Αυτά ακούμε πολλά χρόνια εδώ στις τάξεις του Συλλόγου. Αυτό που έχουμε κάνει εμείς, μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει κινηθεί εδώ και ένα χρόνο περίπου, είναι να υιοθετήσουμε και πάλι, να κάνουμε επιτέλους ένα τοπογραφικό το οποίο δεν υπήρχε. Να επαναβεβαιώσουμε με επίσημα έγγραφα τους όρους δόμησης στο Πορτατζίδο και να κάνουμε και μια προμελέτη, η οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχε, για να δούμε αν αυτή η όρη δόμησης καλύπτει τις προδιαγραφές της UEFA, της FIFA, αλλά και των μπασκετικών ομοσπονδιών, ώστε αυτά τα γήπεδα να καλύπτουν όλους τους χώρους. Γιατί δεν είναι απλά ένα κτίριο το οποίο έχει. Αυτό έχουμε κάνει εμείς. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος, ο οποίος πραγματικά δεν το λέω ούτε ειρωνικά, ούτε ότι μπορεί να φέρει κάποιον ο οποίος άμα να βάλει 50 εκατομμύρια στην Τίνα και να χτίσει ένα γήπεδο, πολύ μεγάλη χαρά θα τον υποδεχτούμε στο Γυμναστικό Σύλλογο. Θα τον ακούσουμε και τα σχέδιά του και θα το, αν θέλει, θα το συμπαρακαστούμε μαζί του. Αλλά επειδή εκτιμούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορεί να γίνει αυτό και δεν έχει γίνει, πάμε στην νορμάλ διαδικασία. Ποια είναι η νορμάλ διαδικασία? Αυτό που λέμε εμείς βήμα-βήμα είναι ότι αφού τελειώσαμε αυτά τα τρία βασικά βήματα, πάμε στο τέταρτο που είναι η υλοποίηση της μελέτης. Δεν πηγαίνουμε στην πολιτεία σήμερα για να ζητήσουμε 30-40 εκατομμύρια. Πάμε για να μελετήσουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει την ομελέτη. Αγαπητέ Δίνο Κουγάκη, δεν ξέρω γιατί εξανίστασαι, θα σου δώσω το λόγο να το πεις. Μακάρι να υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κάνει το γήπεδο άλλο. Αλλά δεν έχω καμία αντίρρηση να σε ακούσω. Επομένως, αυτός είναι ο δρόμος για μας. Έτσι. Και αυτό πιστεύω ότι είναι ο δρόμος του ρεαλισμού και ο δρόμος που μπορεί να γίνει αύριο και είναι σε καταστάσεις του Συλλόγου. Πριν την ερώτηση, απλά να παρακαλέσω άμα υπάρχει και άλλη ερώτηση σε σχέση με ό,τι συζητήσαμε. Σίγουρα στο μέλλον θα έρθουν και άλλες συζητήσεις για το γήπεδο. Απλά μην μπούμε, μισό κύριε Γκογάκιο, μην μπούμε σε αντιπαράθεση. Αυτό παρακαλώ. Λοιπόν, για τη Μίκρα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, για τη Μίκρα. Υπάρχουν όροι δόμησης. Συντελεστής δόμησης 02. Είναι 2 οικοδομικά τετράγωνα. Λοιπόν, δεν είναι εκτός σχεδίου, είναι εντός σχεδίου. Ναι, να διευκρινίσουμε. Το 2004 με τα Ολυμπιακά έργα έχει αθλητικές κρίσεις. Και η Μίκρα και εμπορικές κρίσεις. Όπως και εδώ. Όχι να δεν. Γιατί είπατε ότι είναι εκτός σχεδίου. Λοιπόν. Έχω το απογραφικό στο γραφείο μου που έχω κάνει τα συμβόλαια να το φέρω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, η μελέτη που είχαμε κάνει τότε, που ήταν για το γήπεδο προδιαγραφών UEFA, η διοίκηση τότε που ήμασταν, καταθέσαμε προτάσεις να ενημερώσω λίγο τον κόσμο. Και στον Οργανισμό Αρχιμετρικού Σχεδίου και για τους κορτατζίδες και για τη Μίκρα. Η επίσημη απάντηση ήταν ότι κανένα γήπεδο πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα στη Θεσσαλονίκη δεν γίνεται αν δεν υπάρχουν δύο μελέτες.
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κυκλοφοριακών επιπτώσεων. Λοιπόν, τώρα που είναι το μετρό και τελειώνει, είχαμε καθέσει επίσης και σε σύμβαση με το μετρό, εδώ να προβλεπόταν να γίνει υπόγειο πάρκινγκ, δύο υπόγεια πάρκινγκ. Σταθμός με την επιβίβαση από τον περιφερειακό για να πηγαίνουν, επειδή είμαστε από 300 μέτρα από τη στάση του μετρό. Το ίδιο και στη Μίκρα που έγινε τώρα ο τελικός σταθμός του μετρό. Αυτά για ενημέρωση του κοινού, του μελών. Να πω και κάτι άλλο για τους Σκάρι. Όχι, δεν έγινε. Οι μελέτες, τότε οι προτάσεις που είχαμε δεν υλοποιήθηκαν. Έγιναν οι μελέτες, Deloitte, η σύμβαση, η μελέτη της Φλωρεντίας για τη Μίκρα, μελέτη βιωσιμότητας, και είχαμε αναθέσει μια εταιρεία στην Αθήνα και είχαμε φτάσει σε διεθνή διαγωνισμό το 2010. Λοιπόν, για τις καρδιές θέλω να πω κάτι. Διεθνής, ναι, το οποίο δεν έγινε. Είχαμε φτάσει τέχνη δημοπράτηση διεθνή διαγωνισμού το 10. Τώρα για ποιους λόγους δεν υλοποιήθηκαν, αυτά είναι άλλη ιστορία. Δεν θέλω να επεκταθώ. Για τις καρδιές θα ενημερώσω, έχω δώσει τον κύριο Δίκα. Εκκρεμεί ανέρεση στον αεροπάγο. Από το 2010 διεκδικούμε την έκθεση των καρδιών. Απλώς είμαστε στον αεροπάγο, πρέπει κάποιος δικηγόρος να πάει επιτέλους να τη δικάσει. Αυτά και ευχαριστώ. Καλησπέρα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω θα είναι για το All Star. Αν αυτή τη στιγμή βρίσκεται και καταπατάει, ας πούμε, την περιουσία του Ηρακλή, αν πληρώνει όλα αυτά τα χρόνια τα ενίκια στο Γάμα Σίγμα Ηρακλής και αν αυτή τη στιγμή, όταν θα γίνει το νέο γήπεδο του Ηρακλή, αν θα γκρεμιστεί, αν θα γίνει κάτι άλλο ή αν θα γίνει εκεί και θα γίνει χώρος, ας πούμε, για το γήπεδο. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Είχε συνάψει συμβόλαιο με τον παλιό γυμναστικό σύλλογο το 2016 για 6 χρόνια. Πόσο κάνει? 22. Από τότε δεν πληρώνει ενίκια. Τα προηγούμενα ενίκια δεν μπορούμε να πούμε άμα τα πλήρωνε. Υπάρχει εξώδικο, ζητάμε όλα τα χρήματα, ζητάμε περίπου 150 χιλιάρικα αποζημίωση για τις χρήσεις που έχει κάνει. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Δεν ξέρουμε το κατά πόσο καθυστερούν αυτού του τύπου διαδικασίες, αλλά είμαστε εδώ πέρα αποφασισμένοι να ολοκληρώνουμε. Και ο νέος επιχειρηματίας στο συμβόλαιό του θα έχει ως όρο, από τη στιγμή που είναι να ξεκινήσει το νέο γήπεδο και συμφώνησε σε αυτόν τον όρο, από όσο δεν έχουμε συνάψει κάποια συμφωνία, αλλά όσο τα συζητήσαμε, ότι ο νέος όρος είναι ότι με το που ξεκινήσει, ο νέος επιχειρηματίας θα φύγει. Δεν παίρναμε λεφτά, δεν παίρναμε λεφτά. Δεν παίρναμε λεφτά. Ούτε από τις κεραίες, ούτε από τα... Και να διευκρινίσουμε ότι ό,τι συμφωνίες κάνουμε με επιχειρηματίες για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων είναι με την προοπτική 3-4 ετών, γιατί θεωρούμε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορούν να ξεκινήσουν εργασίες για το κήπεδο. Δεν δεσμεύουμε το σύλλογο για πολλά χρόνια. Και γιατί υπάρχει πάντα η προοπτική του κήπεδου. Καταρχήν, πάρε το μικρόφωνο για να ακούγεται. Ναι. Αλλά θα εκφράσω ένα μικρό παράπονο. Υπάρχει ένα ραδιόφωνο εδώ που αυτό αποκαλείται αθλητικό, που είναι καθαρά οπαδικό. Δεν μας έχει βοηθήσει ποτέ όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Δεν βγαίνει κανένας από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ούτε το Άρη, ούτε και από αυτούς που δεν θέλω να κατονομάσω, πρόεδρος, ποδοσφαιριστής, μέλος διοίκησης να μιλήσουν. Σε εμάς έχουμε παρατηρήσει προέδρους να βγαίνουν να κάνουν περαντσάδα από εκεί, προπονητές να μιλάνε από εκεί, αθλητές μας, και τελευταία στεναχωρέθηκα που άκουσα και τον πρόεδρο να μιλάει σε αυτό το ραδιόφωνο. Εγώ θα ήθελα αυτό που έγινε σήμερα να κάνετε μία, αν έχετε να ανακοινώσετε κάτι όπως έχετε σήμερα, να κάνετε μία συνέντευξη τύπου. Είπατε προηγουμένως για 600 δημοσιογράφους που είστε σε επαφή, να τους ενημερώνετε και να σταματήσει αυτή η περαντσάδα, όχι ότι το ακούμε εμείς. Αλλά όταν διαβάζω εγώ στο διαδίκτυο ότι σε δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος στο Μετρόπολης, εκεί με γυρίζει το μυαλό εμένα. Αυτό σας παρακαλώ να το προσέξετε. Μόνο επειδή στο παρελθόν μου δημοσιογράφος, εγώ με τις άποψεις πρέπει ο Ηρακλής να ακούγεται παντού. Ακόμα και σε φιλικά και σε αντίπαλα μέσα, να ακούγεται η άποψη του Ηρακλής. Είναι άποψη δική μου και νομίζω φράζω και τα υπόλοιπα μέλη. Να μας βοηθήσει τόσα χρόνια. Δεν χρειάζεται τώρα να μιλάμε. Εγώ καταλαβαίνω πολλά σας και συμφωνώ, αλλά πρέπει να υπάρχει μια εξωστρέφεια και θα θέσω ένα παράδειγμα χωρίς τα κορώματα. Παλαιότερα κάποια κόμματα που απέκτησαν κάποια κανάλια
όλα, σε όλα βγαίνουμε. Στο κρατικό, να μας καλέσουν και εγώ το CNN να μιλήσουμε. Το μικρόφωνο στον κύριο Πατάκη. Το έφερε εδώ. Θες να μοιράσεις μικρόφωνο. Γιατί έχετε πολύ πάθος. Ω, δεν μπορώ να σηκωθώ, είμαι κουρασμένος. Είμαι μεγάλης ηλικίας. Δυνατά. Λοιπόν, να συγχαρώ. Δεύτερον, να ακούσει όλος ο κόσμος. Εδώ λίγοι γνωρίζουν τι ήταν αυτό το πράγμα. Οι χορτατζίδες. Εμείς το ζήσαμε. Εγώ προσωπικά το έζησα. Έκανα 2 φορές εγκαίνια για γήπεδο. Αλλά έκανα και 1 φορά για εκκλησία. Κατορθώσαμε, πήραμε την εκκλησία από εδώ, γιατί θέλαμε να κάνουμε γήπεδο τότε. Και την πήγαμε κάτω. Όσοι δεν ξέρετε, είναι στην παραλία αυτή η εκκλησία. Μας δώρισαν τότε τα 60 στρέμματα. Τα 50, τα 60, τα 40 για πέρα. Πάλι για γήπεδο. Ξανακάναμε εγκαίνια εκεί με το Μυστρή, εγώ σαν ποδοσφαιριστής με τον Ασλανίδη. Τον δικό μας, για να ξέρουν όλοι ότι ήταν ο παδός του Ηρακλή. Όμως έγινε μετά ο παδός του Παναθηναϊκού, φεύγοντας στην Αθήνα. Ξέχασε κι αυτός. Και φτάσαμε στο σημείο λοιπόν να έχουμε αντιρρήσεις, αν θυμάστε, το 90, και εδώ πάνω θα πρέπει να αποκαταστήσω, γιατί το έκανα στη Γενική Συνέλευση, και να ζητήσω συγγνώμη από τον Χαΐτογλου και τον Τζίκα. Διότι πίστευα τότε το 90, όταν εγώ ήρθα εδώ στον Ηρακλή, όχι για προπονητής, να το ξέρετε, το 90, παράτησα τα ωραία μου εκατομμύρια στη Λιβαδιά και ήρθα με το όνειρο και το όραμα να κάνουμε γήπεδο εδώ, το οποίο βέβαια εξασφάλισε τους πόρους, αλλά δεν εξασφάλισε αυτά που είπε ο κύριος Γογάκος, ο φίλος μου. Σύμφωνοι. Τότε όμως νόμιζα ότι δεν θέλαν αυτοί εδώ γήπεδο, διότι λέγαμε ότι εμείς χρειαζόμαστε 60.000, δεν έχουμε το Καφτατζόγλιο που το γεμίζουμε και θα κάνουμε εκεί 26.000. Τώρα λοιπόν, και ανεφανδόν, ήμουνα πάντοτε υπέρ των χορτατζίδων. Και μετά ας στήσουμε αυτό το γήπεδο και ας το κάνουμε κάτι άλλο, μια θηγατρική ας πούμε. Αλλά το πιο σπουδαίο για μένα είναι, εκεί πάνω αδελφέ μου, δεν έβαλες κάτι. Απειλές. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή όλοι μας να σκεφτούμε τις απειλές που έχουμε από παντού. Αυτοί που δεν μας θέλουν. Δεν είναι η Αθήνα που δεν μας θέλει, να το ξέρετε. Γιατί εγώ εντρίφησα παντού. Η Αθήνα δεν φταίει. Εμείς φταίμε από εδώ. Οι απειλές λοιπόν να τις εντοπίσουμε και να τις αντιμετωπίσουμε, όχι όμως λέγοντας ποιες είναι αυτές. Εμείς ξέρουμε. Γιατί αλλιώς θα προστατευτούν. Αυτό λοιπόν τώρα, αναφαρδόν, πρέπει να πάμε όλοι να συμφωνήσουμε, έστω και από να είμαι, γιατί και εδώ δίπλα μου, Στράτος, Σταύρος, μου λέει είναι λίγο. Δεν είναι λίγο 15.000, να το ξέρετε, αυτή την εποχή, έτσι πως βαδίζει το ποδόσφαιρο. Είδατε τον ΠΑΟΚ, είδατε τον Ολυμπιακό, και σε λίγο τι θα γίνει με όλα αυτά εδώ που γίνονται, πώς θα πάει. Όλες οι ομάδες ξεκινάνε από ένα αριθμό σωστό και μετά ας τελειώσουμε. Λεωφόρος Αλεξάνδρα. Υπάρχει, υπάρχει. Θέλει να κάνει το Βοτανικό. Μετά. Να πάρουμε το Καφτατζόγλιο. Εγώ δεν το θέλω το Καφτατζόγλιο. Είπα πάντοτε, δεν το θέλω σαν γήπεδο του Ηρακλή. Θέλω το δικό μου, σκορτατζίδες. Εδώ πέρα που μερικοί αφήσαν τα κόκαλά τους. Άρα λοιπόν προχωρήστε. Όποιος αντιδρά να σκεφτεί που είπα κάτι. Το παρελθόν. Το παρελθόν έτσι μας δίχασε. Αλλά οι απειλές θα πρέπει να εντοπιστούν και ταυτόχρονα να προσέχουμε πολύ την προπαγάνδα. Εσείς μερικοί που ασχολείστε με τη δημοσιογραφία, αυτομάτως πρέπει να τους καρφώνετε όλους. Εδώ πέρα η προπαγάνδα τρέχει περισσότερο. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε κάτι με συντεχνική νοημοσύνη. Και έχω τρελαθεί όσον αφορά το όνομά μου. Και επιτέλους να αποκατασταθεί. Εγώ δεν σταμάτησα κανέναν ποδόσφαιρο. Έμαθα πολλούς να κάνουν ποδόσφαιρο. Το κυριότερο τώρα όμως χαίρομαι ακριβώς διότι μέσα από το ποδόσφαιρο
θα μπορέσετε να αντλήσετε δυνάμεις. Και από ό,τι είδα, το ποδόσφαιρο σαν τμήμα, είπαμε, δεν έχει. Κύριε Πρόεδρε, από εβδομάδα κλείσαμε ραντεβού και πρέπει να πάμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να πάω παραπέρα, αλλά καλό είναι να μάθει ο κόσμος λίγο την αλήθεια. Θέλει κάποιος άλλος να κάνει κάποια ερώτηση. Ίσως κάποια ερώτηση πάνω σε αυτά που σου αφήσατε, είτε κάποια πρόταση. Πάρ' το μικρόφωνο, θα το δώσουμε στον κύριο εδώ. Δεν χρειάζομαι εγώ. Όχι, όχι. Να σας ακούνε. Για να σας ακούνε από το ίντερνετ. Από το ίντερνετ. Καθίστε, καθίστε. Καθίστε, δεν χρειάζεται. Κατά καιρούς ήμουν σε διάφορες διοικητικές θέσεις του Ηρακλείου. Η πιο τελευταία ήταν που ήμουν κάποιους μήνες το 2017 και το αρχές του 2018 θεωρητικός ήμουν πρόεδρος όλου του ΓΣ. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ για αυτή την προσπάθεια που κάνατε. Εγώ ήθελα τότε, την τελευταία περίοδο που ασχολιόμουν με τα διοικητικά, να κάνω κάποιες από τις ενέργειες που κάνατε και βέβαια κάποιοι μπήκανε φραγμός γιατί με θέλαν πρόεδρο καθ' υπαγόρευση και υποαπαγόρευση. Τώρα, αφήνω το παρελθόν στην άκρη. Εγώ γέρασα, όπου να είναι, δεν θα με βλέπετε κιόλας για πάντα. Είναι στο πρόγραμμα κι αυτό. Εκείνο όμως που θέλω να πω, πρέπει να προσέξετε τα λογιστικά σας βιβλία και να τα οργανώσετε. Έμαθα ότι έχετε τρίτης κατηγορίας που λέγαμε τα χρόνια τα παλιά, πλήρες δηλαδή δημογραφικό σύστημα, να τα οργανώσετε σαν με τη φιλοσοφία των υποκαταστημάτων. Κάθε άθλημα να είναι και το υποκατάστημα. Οπότε θα βλέπετε τι βγαίνει και τι μπαίνει. Έτσι θα δείτε ακριβώς και την ομάδα 6, που είναι οι μισθοδοσίες, όλα τα έξοδα αναλυτικά και θα μπορείτε να τα ελέγξετε με μεγάλη ακρίβεια. Από εκεί θα ξεκινήσετε για να πατήσετε στα πόδια σας. Τώρα, είναι και κάτι άλλο. Εδώ είδα πολύ ωραία τη σκέψη για το γήπεδο. Δεν κατάλαβα ή τουλάχιστον δεν άκουσα, δεν το πρόσεξα γιατί γέρασα κιόλας. Έτσι δεν είναι, μοντέλο 52 είμαι, δεν είμαι πιτσιρικάς. Εδώ προβλέφτηκε χώρος σταθμεύσεως για τα αυτοκίνητα που θα έρχονται. Είναι στάθμευση, συγκεκριμένο αριθμό, δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τη μελέτη. Αλλά μιλάμε για προμελέτη πάντα. Και ένα δεύτερο. Μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία με το All Star και τα λοιπά. Και μέχρι να φτάσει ο Ηρακλής να έχει οργανώσει τα μέλη του και να έχει εισοδήματα. Μήπως μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο από τους δικηγόρους να γίνει μια κατάσχεση των ειδών του All Star και να χρησιμοποιηθεί από ένα τμήμα, να φαίνεται ότι το χρησιμοποιεί ένα τμήμα για να έχει εισοδήματα και τέτοια. Θα το έχουν αναλάβει νομική, τώρα τι θα κάνουμε κατασχέσεις και ασφαλιστικά. Να σε ρωτήσω. Δίκως να, αυτός... να σε ρωτήσω, έχω απευθυνθεί σε δικηγόρους που είναι Ηρακλειδείς αλλά και είναι και άνθρωποι μου, καμία σχέση με αυτούς τους δικηγόρους που ήταν όταν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε ο Γιώργος ούτε ο Θόδωρος. Ψυχαμερά όντα. Ας είμαστε λίγο, θέλω να μιλήσει κι άλλοι όμως. Είμαστε στον αέρα.
Λοιπόν, λίγο να συντομεύουμε κιόλας για να μιλήσουμε. Για να με πούν αν μπορούν με τον ήδη υπάρχοντα νόμο να αξιοποιήσουμε το χώρο αυτόν με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση, να μην είναι παρακαλούμε τοποθέτηση για τοποθέτηση ιδεολογικού, κοινωνικού και ούτω καθεξής περιεχομένου ή ιστορικές αναδρομές, παρακαλώ. Άμα έχετε κάποια πρόταση η οποία θα συμβάλλει σε όλη μας την προσπάθεια, άμα επίσης υπενθυμίζω ότι πίσω στα κορίτσια, στη Λουκία, σήκωσε το χέρι στη Λουκία, είναι η κυρία Λουκία από εκεί πέρα, υπάρχουν εγγραφές σε περίπτωση που δεν είστε μέλη στο ΓΣ, μπορεί να στηρίξετε περισσότερο. Και επίσης, άμα θέλετε να σκανάρετε με το κινητό σας το υδατογράφημα που βρίσκεται πίσω από το φύλλο με την πράσινη, για να αναλαμβάνετε απευθείας ενημερώσεις στο κινητό σχετικά με τις επόμενες δράσεις. Εγώ τυχαία το κρατάω, αλλά επί τη ευκαιρία θέλω να ρωτήσω με τη Minds πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μελλοντικά μια πιο προοπτική μεταξύ των συλλόγων. Ναι. Όπως αναφέρθηκα πριν, υπάρχει ένα πλάνο να ασχοληθούμε με ευρωπαϊκά προγράμματα. Για να αρχίσεις να χτυπάς ευρωπαϊκά προγράμματα, αφενός πρέπει να έχεις φτιάξει ένα πορφόλιο. Γι' αυτό το πορφόλιο συνάπτουμε αυτή τη στιγμή τα λεγόμενα Memorandum of Understanding, σύμφωνα συνεργασίας με διάφορους φορείς της πόλης, δημόσιους και ιδιωτικούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ούτω καθεξής. Χτίζουμε δηλαδή σταδιακά. Μετά όμως πρέπει να δημιουργηθεί ένα επιτελείο, γιατί είναι δουλειά αυτό, δεν ξέρω αν γνωρίζετε αυτή του τύπου διαδικασίες, απαιτεί πολλή δουλειά. Για να μπούμε σε δίκτυα από διάφορες ομάδες κτλ. Για να αρχίσουμε να χτυπάμε συλλογικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Η Minds είναι ένα σύμμαχος σε όλο αυτό. Γνωρίζουμε ότι η Minds και έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά υπάρχουν και οργανώσεις της ίδιας Minds, που συνεργασία φυσικά με την επίσημη ΠΑΕ, δραστηριοποιούνται σε κοινωνικές πτυχές της πόλης ευρύτερα και έχουμε αυτή τη γνώση. Για παράδειγμα, στο μέλλον έχουμε μια επιθυμία να διοργανώσουμε μια εκδήλωση όπου θα έρθουν άνθρωποι από τη Minds, θα έρθουν άνθρωποι από την Κύπρο, θα έρθουν άλλοι άνθρωποι από το Manchester, για να συλλέξουμε αυτή τη γνώση, να δούμε τι γίνονται σε άλλες περιοχές του κόσμου και να συνεργαστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι η Minds ως Minds, είναι ότι θέλουμε να έρθουμε σε συνεργασία με πολύ μεγάλες ομάδες για να κάνουμε αντίστοιχα μεγάλα πράγματα εδώ πέρα. Επιπλέον επιπλέον να το δώσω το λόγο να κάνουμε συνεργασίες με συλλόγους. Η Minds, παρά τη σχέση που υπάρχει, είναι μια ΠΑΕ. Ναι, όχι, το αναφέρω ότι οι συνεργασίες γιατί ο Γυμναστικός Σύλλογος είναι κλαμπ. Κλαμπς υπάρχουν στην Πορτογαλία, στην Τουρκία, υπάρχουν στη Ρουμανία, δηλαδή είναι στην Ισπανία, σίγουρα η Παρσελόνα και είναι τεράστια. Είναι πιο εύκολες συνεργασίες με κλαμπ. Με εταιρείες, πρέπει να συνεργαστούν εταιρείες, η ΤΚΑΕ, η ΤΕΛΠΑΕ. Δεν το αναφέρω συγκεκριμένα για τη Minds, απλά να έχουμε στο νου μας ότι πρέπει ένα σύλλογο να συνεργαστεί ευκολότερα με ένα σύλλογο. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με μια νόμη εταιρεία, με τη Manchester United, με τη Malmö, με... γιατί είναι άλλο καθεστώ. Εντάξει, πάνω όλα καλά με τη Minds. Υπάρχει κάποιο άλλο φίλο που θέλει κάποια ερώτηση? Οπότε να κλείσουμε. Κοιτάξτε, γιατί να ακούω και μια σκέψη ακόμα, για να μην θεωρηθεί ότι έχουμε παρατήσει τη μήκρα και δεν μας ενδιαφέρει. Βασικό μας μέλημα και νομίζω όλων είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Να ξαναέρθουν εκεί στις μεγάλες κατηγορίες. Έτσι συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Και συμφωνούμε ότι είμαστε σε μια τρομερά καλή συναστρία, η οποία δείχνει ότι έρχονται μεταβιβάσεις μετοχών
και έρχονται επιχειρηματίες οι οποίοι πραγματικά βάζουν λεφτά και θέλουν να φτάσουν δηλαδή να γίνουν αρμόζων. Επομένως, το επόμενο δίμηνο τρίμηνο μέχρι αυτά να ξεκαθαρίσουν, γιατί είναι τόσο σύντομο το χρονικό διάστημα. Το οποίο έχει τεθεί στο μπάσκετ, νομίζω ότι μέσα στην επόμενο δεκαπενθήμερο θα ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών. Να δούμε λίγο και με την απορρόφηση του ερασιτέχνη τη Αγιά. Αυτά όλα τα θέματα τα βλέπουμε. Κάνα και μια συνάντηση στον Υπουργό κάτω. Επομένως, επειδή όλοι πιστεύουν και πιστεύω και το πιστεύετε κι εσείς ότι καλή προσπάθειά μας στο Γάμα Σίγμα, αλλά αυτή θα απογειωθεί μόλις επιστρέψει ο Ηρακλής στη Super League και μόλις επιστρέψει και στην μπάσκετ. Δεν είμαστε μακριά από αυτά. Και στη Βόλεϊ Λίγκ. Και στη Βόλεϊ Λίγκ. Στη Βόλεϊ Λίγκ δεν το είπα γιατί το θεωρώ κομμάτι του ερασιτέχνη. Γι' αυτό δεν είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Επομένως, 2-3 μήνες υπομονή. Μην νομίζετε ότι έχουμε αφήσει το μεγαλύτερο, τις περισσότερες εργατόρες της ημέρας τις τρώμε δυστυχώς ή ευτυχώς για τον μπάσκετ του ποδόσφαιρου. Έτσι. Γι' αυτό έκανε μια πολύ μικρή αναφορά ο Γιώργος. Αυτή είναι η μεγάλη μας αγωνία αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και αυτό είναι το μεγάλο μας όνειρο, γιατί πιστεύουμε ότι με την αλλαγή σελίδας σε αυτά τα δύο αθλήματα θα απογειωθεί και ο γυμναστικός σύλλογος. Όχι από άποψη μονάχα εισόδων, και από άποψη ενδιαφέρον κόσμου, από άποψη επικοινωνίας, από άποψη αντίκτυπου και εκτοπίσματος του συλλόγου και προβολής του συλλόγου και όλα τα υπόλοιπα. Επομένως, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος και η βασική μας, αν θέλετε, επιθυμία από τη μέρα που ξυπνάμε, από την ώρα που ξυπνάμε μέχρι που κοιμόμαστε. Είμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω, αλλά είναι πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα το οποίο θα φανεί και τα πράγματα θα πάνε πολύ, πολύ καλύτερα και να είστε σίγουροι γι' αυτό. Έτσι λοιπόν και η Μίκρα, επειδή πάντα Μίκρα ίσον ποδοσφαιρικός Ηρακλής, μας έχουν γίνει προτάσεις να αξιοποιήσουμε, να νοικιάσουμε, να χτίσουμε, να κάνουμε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε ακόμα. Γιατί αν έρθει ένας μεγάλος επενδυτής, τον οποίο περιμένουμε, θα έρθει στη συμφωνία με το Γυμναστικό Σύλλογο και εκεί θα τεθούν επιτάπητος πάλι τα προπονητήρια της Μίκρας, οι εγκαταστάσεις της ΠΑΕ. Όλα αυτά τα δούμε από τον Ιούνιο. Έτσι. Δεν χρειάζεται να δεσμεύσουμε τίποτα ώστε να κάνουμε βιαστικές κινήσεις, αλλά πρέπει να κάνουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία χρονίζουμε εδώ και δεν δίνουμε χρήματα στο Σύλλογο και πιστεύουμε ότι και αυτά μέσα στο επόμενο μέχρι το καλοκαίρι θα τα έχουμε λύσει όλα, ώστε να έχουμε μια υγεία όσον αφορά το γυμναστικό για να μπορέσουμε να φέρουμε τον Βόλιο εκεί που πρέπει, να κάνουμε προγραμματισμό, να έχουμε το γενικείο μπάσκετ προβλήματα, να μεγαλουργήσουμε και πάλι στο Στίβο, να δημιουργήσουμε και άλλα τμήματα. Γιατί δεν έχουμε όσα τμήματα είχε ο Ηρακλής πάντα, ερασιτεχνικά. Και αυτή πρέπει να είναι η στόχευση μετέπειτα στον Γυμναστικό Σύλλογο, ο οποίος θα έχει μια υγεία πια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και θα έχει πάρα πολύ χρόνο και περισσότερα έσοδα για να σκεφτεί όλα τα υπόλοιπα τα δικά του και τους αρμοδιότητες. Εγώ αυτά ήθελα να πω, γιατί πραγματικά είμαστε ένα πολύ σημαντικό μετέχνιο αυτή τη στιγμή, μετά από πολλά χρόνια, να πάρουμε πίσω όσα μας έχουν στερήσει, όσα πρέπει να έχουμε ως Ηρακλής και όσα πρέπει να ονειρευτούμε για τις επόμενες δεκαετίες. Μια διόρθωση. Μίλησες για ποδόσφαιρο και για καλαθόσφαιρα. Ποδοσφαίρισε την απολυσμό της. Μας το είπα, δεν άκουσες. Είπαμε Βόλεϊ Λίγκ και είπαμε ότι αυτό δεν το λέω γιατί το θεωρώ δικό μας κομμάτι του ΓΣ. Τα άλλα είναι τα επαγγελματικά τμήματα τα οποία δεν θα τα έχουμε εμείς. Δεν θα τα έχουμε εμείς. Δεν θα έρθει επενδυτής δηλαδή στο Βόλεϊ. Έτσι μακάρι να έρθει και εκεί, αλλά... Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό και κύριε Πατάκη, λίγο να το κλείσουμε και μετά μιλάμε για τη συνέχεια γιατί πρέπει να φύγουν και τα παιδιά πίσω. Μας παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος και online. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ πέρα για να ακούσετε σχετικά με τη στρατηγική ανάπτυξη που έχουμε συνδιαμορφώσει, για το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και το ποιες είναι οι επόμενες δράσεις. Υπενθυμίζουμε ότι στις 7 του μήνα όλος ο Ηρακλής γιορτάζει, βγαίνουμε από τους κατατήρες, κατακτούμε τις 40 εκκλησίες, φωνάζουμε ότι οι 40 εκκλησίες είναι μια ακόμα και ανόλευτη γειτονιά που θα τη θέλουμε εδώ κοντά μας. Σας θέλουμε όλους εσάς δίπλα μας, όλοι και όλες μέλη στο Γυμναστικό Σύλλογο και οι καλύτερες μέρες, όπως είπαμε και προηγουμένως, ακόμα δεν τις έχουμε ζήσει. Ας πιστέψουμε στο όνειρο, ας κυκλοφορήσουμε λίγο στις πορτατζίδες, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, να έρθουμε με λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, να βρούμε στο τι είμαστε καλοί να κάνουμε και να φέρουμε αυτή τη γνώση και την ικανότητα εδώ πέρα. Σας χρειαζόμαστε δίπλα μας, δεν έχουμε δυστυχώς τις απαντήσεις για όλα τα προβλήματα. Έχουμε περιορισμένο χρόνο να συζητήσουμε
φιλοσοφίες. Προτιμούμε να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη και αυτός είναι ο ρόλος και η δουλειά μας. Είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε αυτό. Μπορείτε να μας βρείτε σχεδόν καθημερινά στα γραφεία του Γυμναστικού Συλλόγου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα και μείνετε συντονισμένοι.